Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Γεγονότα συμβαίνουν στον κόσμο τα οποία μας ανησυχούν. Πραγματικά βλέπει κανείς σημεία των καιρών. Τρία σενάρια πολέμου, νέο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά παρατάσσονται δυνάμεις απειλητικές για να πατήσουν τη σκανδάλη και σε μια στιγμή να ακούσουμε άλλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πόλεμος γινόταν πριν από λίγο στη Βοσνία. Έκλεισαν τον πόλεμο εκεί, όπως συνέφερε κάποια κέντρα αποφάσεων. Τώρα, περί πολέμου πάλι μιλούν στη Μέση Ανατολή, δήθεν πως φταίει ο Σαντάμ Χουσέιν. Δεν αποκλείουμε να φταίει και αυτός, αλλά υπάρχουν και άλλοι φταίχτες που δεν τους βλέπουν, που δεν θέλουν να τους βλέπουν. Αλλά να δούμε, από τα τρία σενάρια πολέμου, το ένα, το οποίο ακριβώς μας εντυπωσιάζει, διότι δημιουργεί κίνδυνον για ανάφλεξη γενική στη Μέση Ανατολή, για εμπλοκή των Αράβων, για ενότητα όλων των Αράβων και στροφή εναντίον των Ισραηλιτών. Το σενάριο λοιπόν αυτό λέγει ότι κάποιο βλήμα θα εκτοξευθεί εναντίον του ιερού κτίσματος, το οποίο έκτισε ο Ομάρ τον 6ο αιώνα εναντίον του τεμένους, του μουσουλμανικού τεμένους του Ομάρ. Και εφόσον λοιπόν γκρεμίσουν τον Τρούλο και αυτό το κτίριο, το οποίο είναι ιερόν τέμενος των μουσουλμάνων, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα, θα ξεσηκωθούν όλοι οι Εβραίοι να προστατεύσουν τα εδάφη τους και φυσικά να εμποδίσουν τους Άραβες και τους Παλαιστινίους, που υπάρχει εχθρότητα μεταξύ αυτών και των Ιουδαίων, και τους Ιορδανούς και τους Σύρους και οποιουσδήποτε άλλους θελήσουν να σταθούν στο πλευρό των αγωνιζομένων. Αυτό το σενάριο το σκέπτεται ο Καρμίν Γκυλόν, που μέχρι πρόσφατα ήταν ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ. Πραγματικά από καιρού εις καιρών διαβάζουμε σε εφημερίδες απόπειρες που γίνονται για να ανατιναχθεί το τέμενος αυτό του Όμαρ, γιατί έχουν οι Ιουδαίοι την μεγάλη επιθυμία να κτίσουν, να ανεγείρουν στον τόπο αυτόν που τους ανήκε παλαιά, όπου ήταν ο ναός του Σολομόντος. Ο ναός του Σολομόντος καταστράφηκε με τον Τίτο και ολοκληρωτικά ξεθεμελιώθηκε το 136 με τον Άδριανο, και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσαν να τον ανοικοδομήσουν ούτε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, ούτε επί Ιουλιανού Παραβάτου, που ήταν η τρίτη απόπειρα και η οποία και αυτή απέτυχε, όπως θα δούμε. Γιατί μιλάμε σήμερα για το ναό του Σολομώντα, που δεν υπάρχει σήμερα παρά κάποια απομεινάρια, και φυσικά υπάρχει στην θέση εκείνη, στα Άγια των Αγίων, το τέμενος του Ομάρ,
όπως ακριβώς θα έχουν δει οι προσκυνήτε ή από κάποια βίντεο αυτών που επισκέφθησαν τα Ιεροσόλυμα. Ναός Σολομώντος είναι ο χώρος. Ο ναός δεν υπάρχει. Είναι ο διακαής πόθος λοιπόν των Ιουδαίων, όπως λέγει και ο Καρμίν Γκυλόν, ο αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ. Θέλουν λοιπόν να χτίσουν τον ναό, να τον ανεγείρουν εκ βάθρων. Αλλά πώς να γίνει, αφού υπάρχει εκεί το τέμενο στο Ομάρ, ένα πελώριο κτίριο, με τον πελώριο χρυσαφή εκείνο τρούλο, και φυσικά μέσα στεγάζει τα Άγια των Αγίων του πάλε ποτέ ναού του Σολομώντα. Εκεί ακριβώς όπου είχε εισέλθει μια φορά το έτος, εισήρχεται ο Ααρών, ο Μέγας Αρχιερεύς, και εκάστοτε ο Μέγας Αρχιερεύς των Ιουδαίων, και όταν γεννήθηκε η Παναγία μας και αφιερώθηκε στον ναό, στα εισόδια, όπως εορτάζουμε 21 Νοεμβρίου, αφιερώθη η Παναγία στον ναό, και λόγω των σημείων που είδε ο Ζαχαρίας και οι άλλοι παρευρισκόμενοι αρχιερείς, ιερείς, και ο λαός επετράπει στην Αή Πάρθενο, γιατί το έδειξε ο σημείων ο Θεός, να εισέλθει στα Άγια των Αγίων και να μείνει επί 12 χρόνια. Τριετής εισήλθε και 15 ετής εξήλθε. Γράφουν λοιπόν οι εφημερίδες. Η Γεντιώθ Αχανορόθ λοιπόν, σε πρόσφατο άρθρο της, έγραψε ότι ήδη από το 1980 μυστική υπηρεσία, της οποίας προστάτευε λοιπόν ο Καρμί Γκυλόν, αποκάλυψε 4 απόπειρες επίθεση εναντίον του τζαμιού του Ομάρ. 4 απόπειρες. Τα διαβάζουμε στις εφημερίδες, τα ακούγαμε, και κάποιοι πανικοβάλλονταν. Α, έφτασε η στιγμή, θα έρθει ο Αντίχριστος, θα κτιστεί ο ναός. Ακόμα ο ναός δεν κατεδαφίστη, ούτε ο ναός του Σολομώντα εκτίστη, και φυσικά θα δούμε στη συνέχεια ότι άραγε θα κτιστεί ο ναός του Σολομώντα για να έρθει ο Αντίχριστος, ή ο Αντίχριστος θα μπει μέσα και στις χριστιανικές εκκλησίες. Τι λέγει η Γραφή, τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, θα το δούμε στη συνέχεια. Εμποδίζονται λοιπόν οι Ιουδαίοι να στήσουν τον ναό τους, διότι υπάρχει το τέμενος του Ομάρ. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν γινόταν ο πόλεμος στον κόλπο εναντίον του Ιράκ, ακούσαμε ότι κάποιοι πύραυλοι έσκασαν εκεί τριγύρω από τα Ιεροσόλυμα, και είχαμε υποψιαστεί ότι ίσως κάποιος είτε από το Ιράκ, αλλά μάλλον από τους ίδιους τους Ιουδαίους ή και τους συμμάχους, οι οποίοι υπερασπίζουν τους Ιουδαίους, καλά κάνουν, έχουν διπλωματία Εβραία, εμείς δεν ξέρω τι έχουμε, κλείνουν την παρένθεση, είτε από τους συμμάχους θα χτυπούσε το τέμενο του Ομάρ, ώστε να εκπληρωθεί το, και ήταν πραγματικά τότε η στιγμή κατά την οποία ήταν σε δύσκολη θέση ο αραβικός κόσμος και μπορούσε να εκπληρωθεί το όνειρο των Ιουδαίων να καταλάβουν αμέσως τον χώρο, να απαγορεύσουν στους Άραβες λόγω δήθεν ασφαλείας να επέμβουν και στη συνέχεια να διαιωνίσουν την κατοχή του χώρου και να αρχίσουν να κτίζουν αυτό το ναό. Εισήρθε λοιπόν η Παναγία μας στα Άγια των Αγίων και εκεί έμεινε 13 χρόνια. Και ψάλλουμε και υμνούμε την είσοδον αυτή, η οποία είναι πραγματική είσοδος. Και βρισκόμαστε τώρα, στο 1997, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 1994 χρόνια, γιατί τότε, πριν 1994 χρόνια, Παναγία μας εισήλθε στα Άγια των Αγίων, ήταν τελείως διαφορετικός ο χώρος, λαμπρός, ο ναός του Σολομώντα, τον οποίο είχε ανοικοδομήσει εκ βάθρων ο Ζωροβάβελ, γιατί τον είχαν κρεμίσει οι Βαβυλώνοι όταν είχαν κυριεύσει την πόλη και τον είχαν τελείως ισοπεδώσει. Τον ανοικοδόμησε λοιπόν ο Ζωροβάβελ και έγινε πιο λαμπρός από ό,τι ήταν στην εποχή του Σολομώντα, και μάλιστα γίνονταν κάποιες επιδιορθώσεις και τελικά ολοκληρώθηκε επί του Ηρώδου των ημερών του Χριστού. Σημεία λοιπόν και τέρατα γίνονται στον κόσμο. Καιρός είναι να ασχοληθούμε και λίγο με τα σημεία αυτά. Δεν κάνει κακό. Βλέπουμε πράγματα παράλογα. Δεν λέμε για τους σεισμούς. Πάντοτε γινόταν σεισμοί. Όχι όμως σε αυτήν την κλίμακα. Δεν μιλάμε για πλημμύρες, κατακλυσμιές, βροχές.
πάντοτε είχαμε βροχές, υπήρχαν και κατακλυσμοί και παλαιότερα. Όχι όμως σε αυτή την κλίμακα και την έκταση που γίνονται οι πόλεις, λίμνες και ποτάμια. Και όλα λέμε θα φτιάξουμε, θα αποζημιώσουμε, θα κάνουμε και από τον ένα χρόνο στον άλλο χρόνο δεν κάνουμε τίποτε και τη μια χρονιά η Κόρυδος, την άλλη η Πάτρα, την άλλη ο δεκάδες πόλεων βυθίζονται σε λίμνες. Δεν μιλάμε για τους πολέμους που γίνονται είτε στον κόλπο, βέβαια τότε λίγο πήγε το μυαλό μας. Δεν θες να γίνει τώρα γενικός πόλεμος και να έχουμε την εμφάνιση των οργάνων των αντιχρήσεων που θα επιβάλλουν παγκόσμια δικτακτορία. Δεν το είδαμε και αυτό. Πιάστηκε ο πόλεμος στη Δαλματία. Δαλματία είναι η Βοσνία. Λέγαμε τότε, δεν θες εδώ να ξεκινήσει, το είπε και ο Άγιος Κοσμάς. Αν ξεκινήσει λέει από κάτω λίγη συμφορά θα πάθετε. Εάν όμως ξεκινήσει από επάνω, τότε αλίμονο θα πάθετε μεγάλη συμφορά. Είπαμε, τη γλιτώσαμε από κάτω, όχι, έρχεται από πάνω ο πόλεμος. Έληξε και εκεί, φυσικά, αντίχριστος πόλεμος ήταν και εκείνος που θέλησαν οι σύμμαχοί μας, το άδικο ΝΑΤΟ, ο άδικος ΟΗΕ, που κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν το δίκαιο. Και λυπηθήκαμε για μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα κανάλι ο κύριος Χόλμπρουκ, ο οποίος είπε, ναι, εκεί βρήκαμε τον φταίχτη. Ποιος είναι, κύριε Αμερικάνε, ο φταίχτης? Οι Σέρβοι είναι οι φταίχτες. Υποκριτές είστε. Υποκριτές είστε. Δεν είναι οι Κροάτες φταίχτες που δημιούργησαν έκαναν τόσες φρικαλαιότητες εναντίον των Σέρβων. Δεν είναι οι Μουσουλμάνοι. Υποκριτές. Είναι ατάξη των πραγμάτων, λοιπόν, φαίνεται πόσο αντίχριστοι είναι. Βλέπουμε, λοιπόν, σημεία των καιρών. Αιρέσεις. Πάνω από 430 αιρέσεις έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που δρούν δραστηρίως και εμείς στεκόμεθα και λέμε δεν βαριέσαι άστους, έχουμε ελευθερία, ανεξιθρησκεία, θα μείνουν και χριστιανοί να γεμίζουν και εκκλησίες, μήπως το μπαγκάρ δεν πιάσει χρήματα. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας. Τόσοι νέοι που πάνε σε κάποιους που κάμουν και συνάξεις κυριακές, σε κάραβελ και αλλού, νέοι, πού είναι οι δικοί μας νέοι, πού είναι οι εκκλησίες, πού είναι οι νέοι, πού είναι οι φοιτητές μας? 430 και πλέον αιρέσεις νόμους λειτουργούν και λιμένονται τον τόπο. Να αφήσουμε τους σατανιστές που παρασύρουν και κάνουν και ανθρωποθυσίες και θέλησαν να μας βγάλουν πως εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος, ενώ είχαν δείξει τα κανάλια τα ίδια, είχαν δείξει και δημόσια και ιδιωτικά παντού, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Αθήνα, Πειραιά, Βούλα, Γλυφάδα, τα πύργος, όλες οι πολιτείες και τα χωριά και η Κρήτη, παντού. Σατανιστικά άνδρα, υπόγεια, και ανεκάλυπταν και τα συνθήματα και τα λειτουργίες και γράφουν εφημερίδες. Δεν κινδυνεύουμε, μην κινδυνολογούμε. Όταν καταποντιστούμε τότε θα σκεφτούμε μήπως πρέπει να κινδυνολογήσουμε. Όχι να κινδυνολογήσουμε, αλλά να πούμε ουέ, γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, που με το πρόσχημα της κινδυνολογίας έχετε θάψει τα εθνικά μας δίκαια, έχετε θάψει και της ορθοδοξία μας τα δίκαια, έχετε θάψει και τα δίκαια του ελληνικού λαού. Και γίναμε ένα τίποτα. Εκεί πάμε. Μετά μας λένε για πολυτεχνείο. Ποιο πολυτεχνείο? Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Πού είναι τα αυτά? Δεν τα πρόδωσαν σήμερα? Πού είναι το ψωμί του λαού? Κόβουν από το λαό και παίρνουν κάποιοι προύχοντες. Πού είναι η παιδεία? Κάθε χρόνο κάνουμε μεταρρυθμίσεις των μεταρρυθμίσεων και έχουμε τρελάνει τα παιδιά. Και έχουμε αυξήσει και πολλαπλασιάσει και πλουτίσει την παραπαιδεία, τα φροντιστήρια. Πού είναι και η ελευθερία? Ποιος είναι ελεύθερος εδώ και να νιώθει ότι ασφαλίζεται η ζωή του, η τιμή του, η περιουσία του, το σπίτι του, η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα υπαρχοντά του? Εδώ γυρνάμε Καλάσνικοφ, οι άλλοι με μαχαίρια, οι άλλοι με πιστόλια, οι άλλοι με σκοινιά, και πνίγουν και σκοτώνουν και μαχαιρώνουν νύχτα μέρα και μπαίνουν και στα σπίτια και κάμαν τις παραμεθόριες περιοχές, πολιτείες και χωριά εμπολέμους, ώστε να λένε τώρα οι απλοί πιστοί, οι απλοί Έλληνες, τι θα γίνει, θα σηκώσουμε τα όπλα? Αυτό είναι η ελευθερία που μας έφεραν? Τουλάχιστον τότε δεν είχαμε και σκοτωμούς, δεν είχαμε και αυτά που λένε ότι στο πολυτεχνείο λέει τα θύματα. Ποια θύματα?
Δεν είδα ποτέ να γράψουν εφημερίδες για θύματα, γιατί λένε ψέματα. Αν ήταν να τα γράψουνε. Ένας εισαγγελέας σε βάση τον οποίο τον σκότωσαν μετά, αν θυμάμαι καλά, έκαμε μια καταγγελία και είπε: ζητώ να έρθουν ποιοι έχουν θύματα το Πολυτεχνείο και να πάρουν συντάξεις. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας. Ποια θύματα μας μιλάνε. Δηλαδή, αυτό που κάμαν κάποιοι εκ του εξωτερικού και το επέβαλαν στο εσωτερικό, το κάναμε σημαία μια φορά, 100 φορές σημαία, το κάναμε 24 φορές σημαία, κάνουμε 28 Οκτωβρίου. Δεν γιορτάζουμε και γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο. Να το γιορτάσουμε. Αλλά πού είναι τα συστήματά του. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δεν το προδώσαμε. Στεφάνια λέ, γαρίφαλα λέ, τριαντάφυλλα. Ναι, να τα βάλετε. Αφού το προδώσατε όμως. Και αφού χειροκροτείτε την προδοσία. Αφού χειροκροτείτε την ελευθερία. Χειροκροτείτε την απαιδευσία. Απεργούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και τον εξήλω για να μην δώσουν μια δραχμή αύξηση. Αυτό είναι η παιδεία. Έτσι θα έχουμε παιδεία. Απεργούν οι συνταξιούχοι και τρώνε ξύλο. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το ψωμί. Αυτά είναι τα δικαιώματα. Αυτή είναι η ελευθερία μας και η ανεξαρτησία μας. Και μας φέραν τώρα καπάκι και την Σέγκεν. Και έπονται οι ταυτότητες και τα άλλα. Και κάποιοι δήθεν μοναχοί και κάποιοι δήθεν, ας πούμε, κληρικοί και επίσκοποι ορθόδοξοι που γράφουν κάτι ψευτοβιβλιαράκια. Μιλούν ότι βρήκαν την αλήθεια. Θα τους απαντήσουμε. Να δείξουμε ποιοι πλανώνται. Και ποιοι αγνοούν την γραφή, το νόημα της γραφής και των πατέρων. Θα σας απαντήσουμε, Άγιοι, που νομίζετε ότι μπορεί να παραπλάνετε το λαό. Αντί να σηκωθείτε και να συνταυτιστείτε με αυτούς που αγωνίζονται, για να κρατήσουμε έστω όσο βαθμό μπορούμε την ελευθερία μας, να μην προδώσουμε το Πολυτεχνείο. Εσείς δεν προδώσετε μόνο το Πολυτεχνείο, και την Εκκλησία προδώσατε, και το λαό προδώσατε, και την ελευθερία του Θεού την προδώσατε, και τον Χριστό τον προδώσατε, και κάνετε πλάτες να περάσουν τα αντίχριστα όργανα. Σημεία των καιρών δεν είναι αυτά. Μπράβο το Πολυτεχνείο. Ποιο Πολυτεχνείο. Το τσολοπατήσατε. Το κάψατε 22 φορές και το ξεφτελίσατε. Και δεύτερον, το ακυρώσατε σαν μήνυμα, σαν δίδαγμα, σαν συνθήματα. Και τι έμεινε. Χειροκροτήματα για τις εκλογές μόνο. Ανελευθερία έχουμε, φτώχεια έχουμε, δυστυχία έχουμε και εξάρτηση μας επιβάλλουν από τη μια μέρα μέχρι την άλλη σε χειρότερο βαθμό. Και δικαιώματα ελευθερίας έχουν κάποιοι που με μια υπογραφή δεκαπλασιάζουν το μισθό τους, ενώ αφαιρούν και από τις συντάξεις των φτωχών. Αυτό είναι το Πολυτεχνείο μας. Δεν νομίζω ότι το Πολυτεχνείο ζει, λένε. Ποιο ζει, αφού τα ξεκουραλιάσαμε όλα. Μήπως και εκεί δεν είχαν κάψει σημεία πέρσι και πρόπερσι. Αλλά ας αφήσουμε αυτά τα σημεία, τις υποκρισίες. Τα κάνουμε όλα υποκριτικά. Όλα τα κάνουμε μια υποκρισία. Πού είναι τα διδάγματα του Πολυτεχνείου, μπορεί να μας τα δείξουνε. Επειδή καίνε τα καταστήματα των φτωχών και να αποδογήσουν και εκείνα τα αυτοκίνητα αυτών που περνούν από εκεί τις μέρες αυτές ή και άλλες μέρες. Λοιπόν, όταν το κράτος δεν μπορεί να μας ασφαλίσει τη ζωή, την τιμή, την περιουσία, την ελευθερία, την παιδεία, την ανεξαρτησία, τι τότε, για ποια πολυτεχνία μιλάμε. Εγώ θα έλεγα, για να κλείσω την παρένθεση αυτή, ζητείτε πολυτεχνείων. Πολυτεχνείων ηρωικών, πολυτεχνείων αγωνιστικών, πολυτεχνείων ελευθερίες, παιδείες, ορθοδοξίες, ελληνορθόδοξης παραδόσεως. Πού είναι αυτό το πολυτεχνείο. Τα άλλα γίνανε συνθήματα κούφια. Και κάνουμε πορείες και κατρέχει στα γύφτικα. Και ο λαός από τη φτώχεια πάει στη μεγαλύτερη φτώχεια, από την εξάρτηση στη μεγαλύτερη εξάρτηση και τα διαλύσαμε όλα σε αυτόν τον τόπο και καυχόμεθα ότι εξυγχρονιζόμεθα και φτιάνουμε και κάνουμε. Σημεία των καιρών λοιπόν. Οι πόλεμοι, οι πείνες, οι αρρώστιες, οι σεισμοί, τα σκάνδαλα των κληρικών, τα οποία τα διατυπανίσουν κάποια κανάλια. Ο διωγμός που γίνεται κατά τις εκκλησίες, όπως είχαμε από τον Χότζα που έγινε διωγμός κατά τις εκκλησίες και κράτησε από το 67 μέχρι πρόπεση. Και κλείσανε εκκλησίες και φυλακίσαν τον Κοσμάκη και δεν αφήνανε να κάνει το σταυρό του. Διωγμός και αλλού που υφίσταται η Ορθοδοξία μας από τον Παπισμό. Η αποστασία των ανθρώπων και η αμαρτωλότητα που ενώ βλέπουν τα σημεία των καιρών, σεισμούς, καταποντισμούς, λοιμούς,
με ομικρογιώτα αρρώστιες, λίμους με γιώτα πίνες, βλέπουν συγκρούσεις λαών, απειλές πολέμων, ακοές πολέμων και δεν μετανιώνουμε. Και δεν μετανιώνουμε. Διεθνής αναταραχή και ανησυχία, όπως λένε τα πατερικά κείμενα. Όλη η Ανατολή θέλει να μεταναστέψει στη Δύση. Πάει στη Δύση να βρει δουλειά και ψωμί, δεν βρίσκει τίποτα, τρώνε και ξύλο και γυρνάνε πάλι στην Ανατολή, από την Ανατολή στη Δύση, από τη Δύση στην Ανατολή, από βορρά στον Νότο, και ο κόσμος είναι ανάστατος. Μετανάστες μεταναστών. Και ενώ εμάς μας έλεγαν στρατσιστές που δεν δέχεστε το 1 εκατομμύριο Αλβανούς, οι Ιταλοί δεν δεχόταν ούτε 1000. Και τους πνίγανε. Μετά έχουμε πολλά άλλα στοιχεία τα οποία μας καθιστούν πολύ επιφυλακτικούς και να λέμε άραγε μας υποψιάζουν, μήπως πλησιάζει η ώρα να έρθει και ο Χριστός. Τι μας νοιάζει μας για τον Αντίχριστο, αν έρθει, όταν έρθει θα έρθει φυσικά. Βεβαίως θα έρθει και το λέω σχήμα λόγου είναι αυτό. Μας νοιάζει και μας παρανοιάζει. Όχι να μας πιάσει και στον ύπνο, όχι να μας φραγίσει να μην το πάρουμε είδηση, όχι να μας εγκλωβίσει μέσα σε αδιέξοδα και να λέμε τι πάθαμε, βγάλτε μας τη στράτα μετά. Μα δεν γίνεται, κύριοι και άγιοι επίσκοποι, αν μας εγκλωβίσουν μέσα στα συστήματα των ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων, των ηλεκτρονικών φακελωμάτων, του ολοκληρωτικού ηλεκτρονικού, θα λέγαμε, φακελώματος και ολοκληρωτισμού, μετά θα έρθετε εσείς με τον μπαστούνι να μας βγάλετε έξω, να μην μας εξοντώνουν οι αντίχριστοι της νέας τάξης των πραγμάτων. Τόσον επιπόλαιοι είστε. Φοβερά λοιπόν σημεία των καιρών, αλλά ας έρθουμε στο ναό των εισοδίων της Αγίου Παρθένου. Για να πάμε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, να δούμε το βίντεο, περίπου 2 λεπτά, να δούμε αυτόν τον ναό. Είδου λοιπόν αυτός μετά από την Καλλικανδού βρισκόμαστε μπροστά στον μεγαλεπίβολο αυτόν ναό, το τέμενο του Ομάρ, με τον χρυσαφή πελώριο τρούλο που ήταν παλιά ο ναός του Σολομώντα. Αυτός λοιπόν ο ναός, ο τέμενος του Ομάρ, εκτίσει τον 6ο αιώνα. Είναι μουσουλμανικό τέμενος, άλλοι λένε ότι είναι αυτό το βέλημα της Ερμόσας, δεν είναι αυτό το βέλημα της Ερμόσας, πραγματικά είναι ένας πάγκαλος χώρος εσωτερικά με αραβουργήματα, αλλά στεγάζει τον χώρο όπου ήταν τα Άγια των Αγίων. Εδώ βλέπουμε διάφορα απομεινάρια της παλιάς καταστάσεως του ναού του Ιησού Χριστού, ο οποίος ναός κατεστράφει το 70 μετά με τον Τίτο. Ο Τίτος λοιπόν, ο στρατηγός των Ρωμαίων, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και αναποδογύρισε τον ναό και τον γκρέμισε, δεν άφησε πέτρα στην πέτρα. Εκεί έχουμε το τέμενος του Ομάρ και το τέμενος Ελαξά, όπως βλέπουμε, αυτό είναι το τέμενος Ελαξά με άλλον τρούλο, από τον οποίο πρόσθεσαν οι Μωμεθανοί. Είναι το τέμενος Ελαξά, είναι δεύτερον εκεί στον ίδιο χώρο. Είναι ο ναός της Υπαπαντής. Εκεί ακριβώς προϋπήντησε ο Σιμεών την Παναγία που βαστούσε στα χέρια της τον Ιησού Χριστόν. Λοιπόν, το τέμενος Ελαξά, το δεύτερο τέμενος. Είναι τα προπήλαια του ναού είναι εδώ και τον είχαν κάνει επί Ιουστινιανού, τον είχαν κάνει τον 5ο αιώνα, τον είχαν κάνει οι χριστιανοί χριστιανικό ναό και τον ονόμασαν ναό της Υπαπαντής. Μέσα εκεί υπάρχουν θαυμάσιες εικόνες. Στο χώρο λοιπόν αυτόν είχε έρθει η Παναγία μας για να φέρει εδώ ακριβώς κάτω από αυτόν τον χώρο που βλέπουμε το τέμενος Ελαξά, τώρα τον ναό της Υπαπαντής όπως το λέμε εμείς, τον είχε φέρει λοιπόν την Παναγία μας ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, να την αφιερώσουν στο ναό του Σολομώντα. Αφιερώθηκε λοιπόν και έμεινε εδώ περί τα 12 έτη και μόνο όταν έγινε 15 ετών απεχώρησε διαλόγους που θα πούμε σε άλλη ευκαιρία. Ιδού λοιπόν το Ελάξα, το ναός της Υπαπαντής, και εδώ έγινε η εισόδευση της Παναγίας και η Παναγία μας εισήλθε στα Άγια των Αγίων όπου εκάθισε και τρέφεται από χέρι αγγέλων επί ακριβώς 12 χρόνια. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στις τα υπόλοιπα.
να δούμε τη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε τον ναό του Σολομώντος. Εκεί ακριβώς δεν είδαμε τον αυτούσιο ναό, είδαμε τον χώρο επάνω στον οποίο υπάρχει το Ελαξά, που ήταν ναός της Υπαπαντής χριστιανικός, μετεμορφώθη εκεί το προπήλαιο του παλιού ναού του Σολομώντα σε χριστιανικό ναό και βάλαν κατόπιν ένα θόλο οι Μωμεθανοί. Και στον χώρο, στα Άγια των Αγίων, του ναού που γκρεμίστηκε από τον τους Βαβυλωνίους και στη συνέχεια το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο και στη συνέχεια συμπληρώθηκε η κατεδάφιση και η ισοπαίδωση με τον Αδριανό, δεν υπάρχει πλέον εκεί ο ναός του Σολομώντα, αλλά εκτίστηκε τον 6ο αιώνα από τον Ομάρ, ένα τέμενος μουσουλμανικό, και καλύπτει τον χώρο, τα Άγια των Αγίων, το πιο άγιο μέρος που έχουν οι Ιουδαίοι. Εκεί λοιπόν εισήλθε η Παναγία μας και έμεινε 13 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων. Άραγε αυτός ο ναός θα ξανακτιστεί σαν σημείο για την εκπλήρωση του χρόνου που πρέπει να συμβεί ώστε να έρθει ο Αντίχριστος και μετά ο Χριστός. Λέγουν κάποιοι ότι είναι ο ναός του Σολομώντα που πρέπει να ξανακτιστεί από την αρχή, να γίνει καθαγιασμός ναός του Θεού, για να έρθει λοιπόν ο Αντίχριστος να καθίσει εκεί και να έρθει στη συνέχεια η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου να τον συντρίψει τον Αντίχριστο ο Ιησούς Χριστός, απλώς μόνο με το εναφήσιμα. Αν ανοίξουμε λοιπόν την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στίχος 1 μέχρι 12, θα διαβάσουμε αυτό το χωρίο στο οποίο πραγματικά μένουμε καταπληκτοί. Αναφέρεται ότι θα προσπαθήσει ο Αντίχριστος να καθίσει στο ναό μέσα και να αποδείξει πως είναι Θεός. Είχαν παρασυρθεί όμως οι Θεσσαλονικοί και έλεγαν: έφτασε η Δευτέρα Παρουσία, αφήστε δουλειές, παιδιά, γυναίκες, φροντίδες. Είχαν τρελαθεί, είχαν βγει έξω από την λογική, έξω από τα καθήκοντά τους. Και τους μάλωσε ο Απόστολος Παύλος με τη Δευτέρα Επιστολή και του λέει: για προσέξτε, ο μη εργαζόμενος μη δέει εστίατο. Κάντε τις δουλειές σας, κοιτάξτε τα παιδιά σας, κοιτάξτε τις γυναίκες σας, κοιτάξτε τους άντρες σας, τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, τις υποχρεώσεις σας. Και κάνετε και την προσευχή σας και ετοιμαστείτε όταν θα έρθει ο Κύριος και μας πάρει, γιατί δεν είναι Δευτέρα Παρουσία μόνο όταν θα έρθει ο Κύριος στον χρόνο που ξέρει εκείνος. Δευτέρα Παρουσία εμείς έχουμε όταν φύγουμε από τον κόσμο και δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε να διορθωθούμε. Έχουμε την κρίση ενώπιον του Θεού. Τους μαλώνει λοιπόν και τους λέγει να μην σαλεύεστε, να μην πλανιέστε. Είναι στο κεφάλαιο Β, στίχος 1 μέχρι 12. Άμεις να καθίσουμε μόνο να ασχοληθούμε με το στίχο 4. Δεν θα γίνει, λέει, Δευτέρα Παρουσία αν δεν έρθει, λέει στο στίχο 3, ο άνεμος, ο Υιός της Απολίας. Στίχος 4 τώρα, εκεί θα σταθούμε. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών η σέβασμα, τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Άνθρωπος θα είναι, θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν ξέρουμε αν έχει γεννηθεί, αυτά δεν μας απασχολούν. Να μην πέσουμε έξω, εμείς δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε χιλιάστες, να λέμε τότε θα έρθει και να μην έρθει και να μας ρεζιλεύουν ο κόσμος. Όχι, αυτά δεν τα λέμε, χρόνους δεν γνωρίζουμε, αλλά έχουμε το νου μας, γιατί εφόσον ξέρουμε ότι ο Άγιος Θεός τον χρόνο τον συστέλει και τον διαστέλει, άρα δεν έχουμε τίποτα σταθερό. Ούτε και το ναό έχουμε σταθερό σημείο ότι πρέπει να γκρεμιστεί το τέμενο στο Ομάρ, να κτιστεί του Σολομώντα για να έρθει ο Αντίχριστος, για να έρθει και ο Χριστός. Θα δούμε ότι οι μισοί πατέρες και πλέον οι περισσότεροι πατέρες θεωρούν ως ναόν όχι του Σολομώντα που πρόκειται αν κτιστεί, πρόκειται ίσως να κτιστεί, αλλά εννοούν και τις χριστιανικές εκκλησίες. Ακούσατε το και φρίξατε. Και να έχουμε το νου μας. Μην κοιτάμε σαν τους Άραβες τη Μέκα, το μετεωρίτη της Μέκα, ότι ξέρεις, α, εκεί είναι ο Θεός. Μην κοιτάμε αν κτιστεί, δεν κτίστηκε και ακόμα δεν έρχεται. Γιατί λέγουν πατέρες όπως Χρυσόστομος κατ' επανάληψη, Ισίδωρος Πυλουσιώτης, Θεοδόρητος Κύρου, ο Θεόδωρος Μαυψουιεστίας, ο Οικουμένιος Τρίκης, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Όλοι αυτοί οι πατέρες, πολύ σοβαροί και μεγάλοι, λέγουν ότι δεν θα κτιστεί ο ναός και θα έρθει ο Αντίχριστος
και μπορεί να μπει ο Αντίχριστος και στους χριστιανικούς ναούς. Μήπως μας έρθει με καμιά μορφή Πάπα, με καμιά μορφή αιρετικού Πατριάρχη, γιατί ο αιρετικός Αντίχριστος γίνεται. Δεν είναι έτσι? Οι Άγιοι Πατέρες τα λένε. Τον Άριο Αντίχριστο τον έλεγαν από τότε, βέβαια με μικρό γράμμα, αλλά μέλει να έρθει ο Αντίχριστος είτε ως μονοφυσίτης, είτε ως Πάπας, είτε ως οικουμενιστής, είτε δεν ξέρουμε με ποια μορφή μέλει να έρθει και να καθίσει και στον θρόνο της Εκκλησίας μας και να τον προσκυνήσουν σαν Μεσσία, ακόμα και οι χριστιανοί να πλανηθούν. Να δούμε λοιπόν στο στίχο 4, να έχουμε το νου μας και μην πέσουμε. Α, δεν έγινε ο ναός του Σολομώντα, α, δεν έρχεται ο Αντίχριστος ούτε και ο Χριστός ως δεύτερα παρουσία. Μπορεί να μην γίνει ο ναός, και θα φέρω τα τεκμήρια. Δεν θα γίνει, λέει, δεύτερα παρουσία αν δεν έρθει ο αντικείμενος, λέει ο Αντίχριστος, ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εισέβασμα, ο οποίος ανεβάζει τον εαυτό του πάνω από κάθε θεόν, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού καθίσε, ώστε να τολμήσει να καθίσει και μέσα στον ναό του Θεού, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, προσπαθούντα να αποδείξει και θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός, να αποδείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Φυσικά αυτό το έχει κάνει ο Πάπας κατά κόρον, που έχει πει ότι είναι Θεός, ότι είναι αλάθητος, ότι έχει το πρωτείο, ότι είναι ο μόνος Βικάριος Κρίστη επί της γης, δεν υπάρχει άλλος, ότι όλα πηγάζουν από αυτόν, ότι ο Χριστός είναι υπαλληλός του και το Άγιο Πνεύμα είναι υπαλληλός του, εφόσον ακριβώς είναι επί της γης μόνο ο Πάπας. Δεν ξέρουμε μήπως κάποιος Πάπας τελικά, ή αυτός ή ο άλλος, δεν ξέρουμε ποιος, έρθει με κάποια ένωση εκκλησιών που δεν πρέπει να γίνει και δεν θα γίνει, θα αγωνιστούμε, μάρτυρες θα γίνουμε. Να γίνει ένωση εκκλησιών με ορθόδοξη γραμμή, ένωση ψευδοεκκλησιών, να γίνουμε και εμείς ψευδοεκκλησία, να γίνουμε εμείς αίρεση, να φορτωθούμε εμείς την κατάρα των οικουμενικών συνόδων κατά των αιρετικών, ως συνένοχοι να γίνουμε εμείς των αιρετικών και να δεχτούμε τα αναθέματα και τις κατάρες κατά μονοφυσιτών και κατά όλων των άλλων αιρετικών. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αυτό δεν θα το ανεχθούμε. Πού είσαι, λαέ, ξέρεις τι σου γίνεται? Έχουν υπογράψει ένωση με τους μονοφυσίτες σε προκαταρτικό στάδιο. Πού είσαι, λαέ? Πού είσαστε ορθόδοξοι μοναχοί, ορθόδοξοι αρχιμαντρίτες και επίσκοποι? Πού είστε? Γιατί δεν αντιδράτε? Πού είστε, θεολόγοι των πανεπιστημίων? Πού είστε εσείς οι καλοί χριστιανοί των οργανώσεων? Δηλαδή τι περιμένουμε? Να βάλουν στην πράξη και να αναγκάσουν, να πειθαναγκάσουν τις συνόδους των εκκλησιών να αναγνωρίσουν την ψευδένωση με τους μονοφυσίτες που έχουν κάνει εδώ και 2 χρόνια? Και μετά μιλάμε από πού θα έρθει ο Αντίχριστος? Και μετά μιλάμε μήπως κτιστεί ή μήπως δεν κτιστεί ο ναός του Σολομώντα? Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Πώς να μην τα πούμε αυτά τα πράγματα? Την οργή μας και την πίκρα μας εκφράζουμε, ότι βλέπουμε ότι ο λαός δεν πληροφορείται και επομένως δεν γνωρίζει τι γίνεται και επομένως δεν αντιδρά. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρόσωπο της Παναγίας μας. Η σύνθεστα Άγια των Αγίων έμεινε 13 χρόνια και αντικατέστησε τον άψυχο ναό και έγινε ο έμψυχος ναός. Ο έμψυχος ναός του Σωτήρος, λέμε. Μετά την είσοδο της Παναγίας μας στα Άγια των Αγίων εκπληρώνεται η αποστολή του ναού του Σολομώντος και επομένως πλέον δεν έχει λόγον υπάρξιος, γιατί εκεί στον ναό του Σολομώντα υπήρχε κυβωτός της Διαθήκης, το ελαστήριο είναι επίθυμα και από εκεί μιλούσε ο Θεός. Μα η Παναγία έγινε η χρυσή κυβωτός, η ουράνια που φέρνει τον Υιόν του Θεού, τον κάνει και Υιόν ανθρώπου θεάνθρωπον. Έγινε η μυστική ράβδος που ανθεί χωρίς σαρκική σχέση. Έγινε η χρυσή στάμνα, η χρυσοθύσα με το Άγιο Πνεύμα. Έγινε η εφτάφωτη λιχνία, το χαρισμάτο του Άγιου Πνεύματος. Έγινε η Παναγία μας η τράπεζα της προθέσεως. Είναι αυτή που μας δίνει τον Χριστό. Έδωκε το ανεπίστευτο δάνειο στον Χριστό, όπως λένε οι πατέρες, την ανθρώπινη υφή στη σάρκα, την οποία κοινωνούμε στη Θεία Κοινωνία. Είναι η Παναγία μας το χρυσό θυμιατήριο, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Τι δουλειά έχει λοιπόν
να κτιστεί πάλι αυτός ο ναός που σκοπίμως γκρεμίστηκε, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, Χρυσόστομος, επαναλαμβάνω, τα ονόματα των πατέρων, Χρυσόστομος κατ' επανάληψη, Θεοδόρτος Κύρου, Θεόδος Μοψιεστίας, Θεοφάνης, ο Οικουμένιος Τρίκης, ο Θεοφύλαξος Βουλγαρίας. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αντίθετες γνώμες. Ο Ισίδος Πηγουσιώτης, όλοι αυτοί λένε ότι δεν θα κτιστεί πάλι ο ναός. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες γνώμες, όπως είναι ο Ιωάννης Δαμασκηνός, που λέγει ότι μάλλον θα γίνει εκείνος ο ναός. Όπως είναι και κάποιοι άλλοι, όπως είναι ο Υπόλυτος, που σε κάποιο σημείο λέγει πως θα γίνει ο ναός των Ιεροσολύμων και ότι εντάχει θα ενοικοδομήσει ο αντίχριστος των ναών των Ιεροσολύμων. Αλλά είναι λιγότεροι οι πατέρες που λένε πως θα κτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Άρα ρωτάμε, Άγιε Παύλε, σε ποιο ναό θα μπει ο αντίχριστος? Πού θα τον βρει να τον συντρίψει ο Χριστός? Στο ναό του Σολομώντα, που δεν θα γίνει μάλλον, ή σε κάποιο ναό χριστιανικό? Τον Άγιο Πέτρο, ας πούμε, Ρώμης, ή καμιά Αγία Σοφιά, αν την κάνουμε χριστιανική, αν την κάνουμε αντίχριστη μετά. Εκεί πάμε. Να πάμε μέσα μονοφυσίτες να λειτουργούν. Ή τον Πάπα να ευλογεί μαζί με τον Πατριάρχη, ας πούμε. Τον θηρίον της Αποκαλύψεως. Πώς να μην τα πούμε αυτά τα πράγματα? Εκεί που καταντήσαμε και ο λαός δεν γνωρίζει τι του γίνεται. Ο ναός λοιπόν του Σολομώντα κατεδαφίστηκε και ισοπεδώθηκε τελείως το 136. Έγιναν τρεις απόπειρες, όπως αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η πρώτη απόπειρα να νοικοδομηθεί ο ναός ήταν επί Ανδριανού. Οι Ιουδαίοι σπούδαζαν λοιπόν να ξαναγυρίσουν στην προηγούμενη τους κατάσταση και την λατρεία, αλλά ήρθαν σε σύγκρουση με την Ρώμη και έτσι τελείως κατεδαφίστη ό,τι από μηνάρια υπήρχε, τα πιο πολλά από μηνάρια, κάποιοι ελάχιστα μείνανε, και σκάφτηκε ο ναός. Και τώρα φυσικά έχουμε ένα επίπεδο, χώρο που είναι πολύ μεγάλη έκταση, ήταν μεγάλο παπίστατος ο ναός, και εάν φυσικά τα καταφέρουν και τον κτίσουν, το αμφισβητούμε. Εάν κτίσουν τον ναό οι Εβραίοι, έχουν ήδη έτοιμο το υλικό. Έχουν παραγγείλει στην Αμερική 60.000 τόνους όνυχα, πέτρα γυαλιστερή, σαν πολύτιμος λίθος, και με χρήματα δισεκατομμύρια θέλουν να έχουν, τις έχουν έτοιμες, τετραγωνισμένες, κομμένες τις πέτρες στα σχέδια, και τον έχουν στήσει στην Νεβάδα, κάπου λένε εκεί, και άστραφτε στον ήλιο από τη λάμψη αυτός ο ναός. Ναι. Ίσως όμως ακούσουν από τον Κύριο, «Α, δε ετοιμάσατε, τίνοι είστε, ίσως να μην κτίσουν ναό». Και το ίσως είναι πιο ισχυρό από το ότι θα κτίσουν. Γιατί σας λέγω ότι οι περισσότεροι πατέρες λένε «δεν θα κτιστεί». Και ότι πρέπει πρώτον να γκρεμίσουν το τέμενος του Ομάρ, που σημαίνει θα γίνει πόλεμος και θα πέσουν απάνω οι Άραβες να τους φάνε. Και γι' αυτό φυσικά κάνουν ολόκληρα σενάρια πολέμων και απειλούν το Ιράκ, που έχει μια κάποια δύναμη ισχυρή που μπορεί να απειλήσει και τους Εβραίους και την γειτονιά τους εκεί. Και έχουν συνέχεια σενάρια και απόπειρες. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε για να ανακτήσουν τον ναό επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά πάλι δεν τα κατάφεραν και τους συνέλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος, τους έκοψε τα αυτιά, τους έκαμε κοτσάφτιδες και τους γύρναγε να τους διαπομπεύει σε όλο τον κόσμο. Η τρίτη προσπάθεια έγινε επί Ιουλιανού Παραβάτη, του σατανιστή. Έλληνας λέει, παραμύθια, τι Έλληνας, σατανιστής ήταν. Και αφού έκανε σατανιστική τελετουργία και έγκλημα, νεαρός, και σκότωσε και παράδοκε την ψυχή του στον Σατανά, τον έκανε ο διάβολος λοιπόν αυτοκράτορα αυτόν για να υποφέρει η Εκκλησία. Ήταν μέγας διώκτης. Έδωκε λοιπόν εντολή στους Εβραίους να κτίσουν τον ναό, αλλά όχι μόνο δεν κατάφεραν να κτίσουν τον ναό, έπαθαν και συμφορές. Τι δηλαδή? Όπως αναφέρει ο Χρυσόστομος, αλλά αναφέρουμε και έναν άλλον Άγιον Πατέρα, έγινε λοιπόν ένα συγκλονιστικό γεγονός εκεί στον χώρο της αναγέρσεως του ναού. Όπως αναφέρει ο Θεοφάνης, έσκαβαν λοιπόν να βρουν τα θεμέλια και σήκωνε άνεμο και τους έπαιρναν και τα σφυριά και τα τσαπιά και τα πάντα. Μάζευαν υλικό, ασβέστη και άμμο κλπ. Και ήθελαν να αρχίσουν να εκτίσουν πάνω στα θεμέλια που είχαν σκάψει. Και σηκωνόταν λέλαπας, άνεμος, και τους έπαιρνε και σκόρπαγε
και το νάμο και το ασβέστη, και όταν τελικά επέμειναν να επιχειρήσουν το έργο, πυρ εξελθόν τούτους κατέκαυσεν και ούτως επαύσαντο της τόλμης. Έτσι λέει, δεν τρώγεστε εσείς Εβραίοι. Φωτιά βγήκε και τους έκαψε. Ήταν η τρίτη απόπειρα να κτίσουν το ναό του Σολομώντα. Δεν τα κατάφεραν. Λέτε να τα καταφέρουν τώρα. Εγώ το αμφισβητώ. Κλείνω με την άποψη ότι ο ναός δεν θα κτιστεί, και ας έχουμε το νου μας μήπως ο Αντίχριστος μπει στις εκκλησίες όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και να δούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Χρυσόστομος. Θα διατάξει να προσκυνείται, λέγει, αντί του Θεού, και θα καθίσει στο ναό του Θεού ούτων εν Ιερουσαλήμης μόνον, αλλά και στα Σαπανταχού εκκλησίας. Ένα στοιχείο. Πάμε στον Θεοδόρητο, στον Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη, ο οποίος έχει μια ολόκληρη επιστολή αφιερωμένη σε αυτό το έργο, και λέγει: αποκλείεται να κτιστεί. Ήταν η δεύτερη ενοικοδόμηση επί Ζωροβάλ που ολοκληρώνεται επί του Ηρώδου, η δεύτερη ανάμψη η Εσχάτη, και δεν υπάρχει άλλη. Και στη συνέχεια έχουμε τον Θεοδόρητο τον Επίσκοπο Κύρου: ναών Θεού τα εκκλησία σε κάλεσεν. Εκεί θα καθίσει ο Αντίχριστος. Να έχουμε το νου μας. Ο αυτός εδώ το σκύρω και σε άλλο σημείο ναών του Θεού λέγει τας εκκλησίας καλή. Ο οικουμένιος τρίκης ομοίως εις τον ναών του Θεού ούτων Ιερουσαλήμ λέγει άλλης τας εκκλησίας του Θεού. Ο Θεοφύλαξος Βουλγαρίας πάλι λέγει τα αυτά. Επομένως δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε του Χρυσοστόμου θαυμάσια χωρία που κατακεραφνώνει τους Εβραίους. Ποια λατρεία λέει. Τι είναι αυτά, το οποίο σας έσβησε, η εποχή σας πέρασε. Αν θέλετε, δεχτείτε τον Μεσσία, ο οποίος ήρθε, δικό σας ήταν, και τον σταυρώσατε, τον αποκηρύξατε, τώρα φτιάχνετε πλαστών Μεσσίαν και Αντίχριστον, μα δεν θα σας ικανοποιήσει, τον πελάσετε βίντε και από αυτόν. Και στη συνέχεια έχουμε λοιπόν τον νέο ναόν του Θεού που είναι η Παναγία μας και η Εκκλησία, η οποία είναι τύπος της Παναγίας που μας προσφέρει μέσα στα μυστήρια των Υιών και Λόγων του Θεού σαρκωμένο με την Ευχαριστία, με τα Άγια Μυστήρια μας κοινωνεί Χριστόν. Αγαπητοί τηλεθεατές, τα σημεία των καιρών εν εξελίξη. Ας τα λάβουμε υπόψη μας σοβαρώς αυτά τα οποία είπαμε και ας προσευχηθούμε να μας φωτίσει ο Κύριος να μείνουμε ορθόδοξοι και Έλληνες, αντιδρώντες και αγωνιζόμενοι. Χαίρετε.